Thank you. I hope that you're not getting bored here. But it's better to be here than in school, huh? Σας ευχαριστεί και ελπίζει να μην βαριέστε. Είναι καλύτερα, λέει, να είστε εδώ παρά στο σχολείο. But you have to know that those things that happened in Second World War were very important, and because of those you can speak Greek today. Λέει ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που συμβαίνουν, που συνέβησαν στον πόλεμο και χάρη σε αυτά μπορούμε να μιλάμε ελληνικά ελεύθερη σήμερα. Well, first I would like to thank you for your invitation to this great event, which takes care that we will never forget the horrors which were made during the Second World War by the Nazi regime. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση που σκοπό έχει το να μην δυσμονήσουμε τα φρικιαστικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από το ναζιστικό καθεστώς. It is year 2014, 69 years since the end of the Second World War in Ljubljana, Slovenia. I will tell you some things about this war, how I see it and how it happened in Slovenia. Βρισκόμαστε στο 2014, 69 έτη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας. Θα σας εξιστορήσω γεγονότα σχετικά με αυτόν τον πόλεμο, πώς θα αντιλαμβάνομαι εγώ και πώς εκτελήθηκαν στη Σλοβενία. Many people say you are 30 years old. What do you know about that? You weren't even there, even born that time. Who gives you right to talk about that? Well, that is what I'm saying to them and saying to you. Πολλοί ισχυρίζονται. Είσαι 30 ετών, τι γνωρίζεις για τον πόλεμο. Δεν ήσουν καν εκεί, δεν είχες γεννηθεί. Ποιος σου επικυρώνει να μιλάς λοιπόν. Λοιπόν, ορίστε, τι προτίθεμαι να πω σε εκείνους και παράλληλα και σε εσάς. They gave me right. Our partisans who fought against Nazism in that time. Partisans who fought for our country, our freedom, for right that we can speak Slovene today, and we have our own independent country for more than 20 years now, since the Yugoslavia has fallen apart. Οι παρτιζάνοι μας είναι αυτοί που μου δίνουν το δικαίωμα, εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν στη δεδομένη χρονική περίοδο ενάντια στον ναζισμό. Οι παρτιζάνοι που πολέμησαν για τη χώρα μας, την ελευθερία μας, για το δικαίωμα να μπορούμε να ομιλούμε σλοβένικα σήμερα και να έχουμε τη δική μας ανεξάρτητη χώρα για παραπάνω από 20 χρόνια τώρα, από τη μέρα που η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε. For me, Second World War is only past event. I was not there, but this war has one very important doctrine. It tells me what is correct and what is wrong. It tells me that we are all equal, no matter what color of skin we have and no matter what nationality we are. We are all the same, but because of Hitler's opinion, today we are talking about horrors of Nazism and Holocaust. Για μένα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι μόνο ένα παρελθοντικό γεγονός. Δεν το έζησα. Εν τούτης, από αυτό το πόλεμο ακριβώς, απορρέει ένα πολύ σπουδαίο δίδαγμα. Μας διδάσκει το σωστό και το λάθος. Μας υπενθυμίζει ότι όλοι είμαστε ίσοι, ανεξαρτήτου χρώματος και εθνικότητας. Είμαστε όλοι ίδιοι. Έχουμε όλοι στιγματιστεί σήμερα και κατακρίνουμε την άποψη του Χίτλερ, τη φρικαλαιότητα του ναζισμού και το ολοκαύτωμα. I will tell you the story about battle which happened in Slovenia 72 years ago in village Dražgoše. This is one of the biggest battles during World War in Slovenia. It was between 9th and 11th of January 1942. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για μια μάχη που έλαβε χώρα στη Σλοβενία 72 χρόνια πριν στο χωριό Dražgoše. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μάχες στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Σλοβενία. Συνέβη από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου 1942. It all started 19th of December 1941 when Tsankar's battalion closed the Poljane Valley. With this action, partisans wanted to isolate some German troops west and south from Poljane. But on 25th of December, occupiers started offensive. Partisans were holding their positions until 27th of December, when they decided to move. Germans were attacking with 4,000 soldiers, but partisans managed to withdraw without big losses. Η επιχείρηση άρχισε στις 19 Δεκεμβρίου 1941, όταν το τάγμα των Κάνκαρς κατέκλυσε την κοιλάδα Πολάνχε. Με αυτή την ενέργεια, οι παρτιζάνοι θέλησαν να απομονώσουν κάποια γερμανικά στρατεύματα δυτικά και νότια του Πολάνχη. Αλλά στις 25 Δεκέμβρη, ο κατακτητής άρχισε επίθεση. Οι παρτιζάνοι κρατούσαν τη θέση τους μέχρι τις 27. Μετά θέλησαν να μετακινηθούν. Οι Γερμανοί επιτίθενταν με 4.000 στρατιώτες, αλλά οι παρτιζάνοι σχεδίαζαν να εξέλθουν με μικρές απώλειες. Tsankar's battalion came to Dražgoše on January 1st
And during the next few days, Germans found out that the liberation movement wants to show their power with conquering of Dragoše. Το τάγμα των Κάνκαρς ήρθε στον Dragoše την 1η Ιανουαρίου και τις επόμενες μέρες οι Γερμανοί κατάλαβαν πως το κίνημα απελευθέρωσης θέλει να δείξει τη δύναμή του κατακτώντας τον Dragoše. So, on January 9th, occupiers decided to attack. 3 days of battles were too much for only 200 brave partisans, which had to leave Dragoše under pressure of 4,000 German policemen and soldiers, and they moved to Ilovica. 40 partisans who moved to Mošenska Planina were later betrayed and they lost 12 men in battle with German troops. Έτσι, την 9η Ιανουαρίου, οι κατακτητές αποφάσισαν να επιτεθούν. 3 μέρες μαχών ήταν υπερβολικές για μόνο 200 παρτιζάνους που όφυλαν να αφήσουν τον Dragoše υπό την πίεση 4.000 Γερμανών αστυνομικών και στρατιωτών και να μετακινηθούν στην Ζελόφσκα. 40 παρτιζάνοι που μετακινήθηκαν προς τη Μοζέσκα Πλανίνα χτυπήθηκαν και έχασαν 12 άντρες στη μάχη με τα γερμανικά στρατεύματα. Dragoše battle was the first battle in World War II where partisans had close combat with Germans. But because of German superiority, lack of military equipment, exhaustion and without artillery support, partisans had to withdraw. This battle showed that partisans were too weak for close combat because as guerrillas they did not have enough weapons to stop pressures from occupiers. Η μάχη στο Dragoše ήταν η πρώτη μάχη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι παρτιζάνοι πολέμησαν σώμα με σώμα με τους Γερμανούς, αλλά λόγω της υπεροχής των Γερμανών, ελλείψη πολεμικού εξοπλισμού, εξάντλησης και δίχως υποστήριξη, οι παρτιζάνοι υποχώρησαν. Αυτή η μάχη έδειξε πως οι παρτιζάνοι έπρεπε να αφυπνιστούν για τέτοιες μάχες, διότι μην έχοντας αρκετά όπλα, δεν μπορούσαν να αναχαιτήσουν τους κατακτητές. Until the capitulation of Italy, partisans did not have close combat anymore. Μετά την κατάληψη της Ιταλίας, οι παρτιζάνοι δεν συμμετείχαν πια σε μάχες. When Germans came to village Dragoše, they showed all their cruelty. They shot 41 villagers, 81 were sent to concentration camps, and some of them managed to escape with partisans. Όταν οι Γερμανοί ήρθαν στο χωριό Dragoše, έδειξαν όλη τους την αγριότητα. Πυροβόλησαν 41 χωρικούς, 81 έστειλαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και κάποιοι από αυτούς σχεδίαζαν να αποδράσουν με τους παρτιζάνους. Occupiers did also burn all houses and after 1 month, in February, they mined whole village. Fortunately, we know who won the war and after the end of it, the village was completely rebuilt. Οι κατακτητές έκαψαν επίσης όλα τα σπίτια και έπειτα από ένα μήνα, το Φεβρουάριο, ισοπαίδωσαν όλο το χωριό. Ευτυχώς γνωρίζουμε ποιος κέρδισε τον πόλεμο και μετά το τέλος του, το χωριό χτίστηκε εκ νέου. All this happened despite that the villagers, before the battle began, decided to tell German troops about the partisans in the village. They did that in agreement with partisans. They did that because they thought they will avoid violence after the battle. But Germans killed them and destroyed the village anyway. Όλα αυτά συνέβησαν παρά το γεγονός ότι οι χωρικοί πριν το ξέσπασμα της μάχης αποφάσισαν να καταδώσουν τους παρτιζάνους στα γερμανικά στρατεύματα. Έτσι το συμφώνησαν με τους παρτιζάνους. Αποφασίστηκε ώστε να αποφευθεί η βία μετά τη μάχη. Αλλά οι Γερμανοί τους σκότωσαν και κατέστρεψαν και το χωριό. All the partisans lost that battle. It was very important for Slovenia. Because after that, deportations from Gorenska, this is a region of Slovenia, where also Dragoše are, were stopped. And also connection of Gorenska to Germany was delayed for a while. Το γεγονός πως οι παρτιζάνοι έχασαν εκείνη τη μάχη ήταν πολύ σπουδαίο για τη Σλοβενία. Λόγω αυτού, η διωγμή από την Κορέσκα, περιοχή της Σλοβενίας, όπου και εκεί βρίσκεται και το χωριό Dragoše, έπαψαν, καθώς και η σύνδεση της Κορέσκα με τη Γερμανία για μικρό χρονικό διάστημα. During all 3 days, partisans had 8 casualties and on German side 26 soldiers died. 26 according to German data. Για 3 ολόκληρες μέρες, οι παρτιζάνοι είχαν 8 τραυματισμούς και από την πλευρά των Γερμανών, 26 στρατιώτες πέθαναν. 26, σύμφωνα με τα γερμανικά στοιχεία. In Slovenia we have strange times today. I feel like some people do not know anything about history. That they don't know who won in World War II. Fact is that Hitler with his Nazi regime started the war and fact is that partisans fought against him together with allied forces and they won. Στη Σλοβενία ζούμε περίεργα πράγματα σήμερα. Νιώθω πως μερικοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα για την ιστορία. Δεν γνωρίζουν ποιος νίκησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πραγματικότητα είναι πως ο Χίτλερ άρχισε τον πόλεμο με το ναζιστικό καθεστώς και πραγματικότητα είναι πως οι παρτιζάνοι πολέμησαν εναντίον του με τις συμμαχικές δυνάμεις και νίκησαν. Our Minister of Education said last time when we were talking
that Germany and Japan could have been permanent members of United Nations Security Council for a long time, but they are not, as a punishment and remembrance to who won the Second World War. Ένας υπουργός παιδείας είπε όταν μιλούσαμε πως η Γερμανία και η Ιαπωνία θα μπορούσαν να είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών για πολύ καιρό, αλλά δεν είναι, ως τιμωρία και μνήμη για το ποιος κέρδισε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Today we have people who are talking, and they are talking very loudly, that partisans were terrorists, and they were killing their own nation. Yes, they did. But they killed collaborationists, which are called in Slovenia domobranci. And those were fighting against partisans together with German army, with their weapons and with their money. Σήμερα έχουμε ανθρώπους που μιλούν και μιλούν πολύ δυνατά, λέγοντας πως οι παρτιζάνοι ήταν τρομοκράτες και σκότωναν το δικό τους έθνος. Ναι, όντως, αυτό συνέβη. Αλλά σκότωναν συνεργάτες, τους οποίους στη Σλοβενία αποκαλούν ντομομπράνσι. Και εκείνοι μάχονταν ενάντια στους παρτιζάνους με το γερμανικό στρατό, με τα όπλα και τα χρήματά τους. Nobody said that war is nice and that it's nice to kill people. But if someone starts war with gold to erase all nations who are different than his own, then people must defend themselves also with guns. Κανείς δεν ισχυρίστηκε πως ο πόλεμος είναι ωραίος και ότι είναι ωραίο να σκοτώνουμε ανθρώπους, αλλά αν κάποιος αρχίζει πόλεμο σκοπεύοντας να εξολοθρεύσει όλα τα έθνη που είναι διαφορετικά από το δικό του, τότε οι άνθρωποι οφείλουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ακόμη και με όπλα. And I'm afraid of that, that those people, fans of the Mobranci, are very loud today. They started to wear uniforms on some commemorations. I do not mind about commemorations. Everybody has right to remember the ancestors. But not with symbols which are connected directly with Nazism. Και αυτό ακριβώς φοβάμαι. Εκείνοι οι άνθρωποι, φανατικοί οπαδοί του Ντομομπράνσι, είναι πολύ δυνατοί σήμερα. Άρχισαν να φορούν στολές σε κάποιες επιμνημόσυνες εκδηλώσεις. Δεν με ενδιαφέρουν τέτοιες εκδηλώσεις. Καθένας έχει το δικαίωμα να θυμάται τους προγόνους του, αλλά όχι με σύμβολα, άρρητα συνδεδεμένα με τον Ναζισμό. I hope that we all know what fascism and Nazism did to us, and I really hope that we will be able to stop it again. I just want that this time it will not be with guns, but that our weapon will be knowledge and culture. In Dražgoše we are doing this every year with commemoration. Ελπίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τι έκανε ο φασισμός και ο ναζισμός σε εμάς και πραγματικά ελπίζω ότι θα είμαστε ικανοί να το σταματήσουμε. Αυτή τη φορά όχι με όπλα, αλλά με τη γνώση και την κουλτούρα. Στο Dražgoše κάθε χρόνο το κράτουμε με εκδηλώσεις μνήμης. This year there was 10,000 people, which is a lot for a country with 2 million citizens. And this event today is also one of those ways with which we can fight against fascism. Φέτος παραβρέθηκαν 10.000 άτομα, αριθμός μεγάλος σε μια χώρα με 2 εκατομμύρια πολίτες. Και αυτό το γεγονός αποτελεί σήμερα έναν τρόπο μάχης απέναντι στο φασισμό. Death to fascism, freedom to the nation. Thank you. Καταδικάζεται ο φασισμός.